ποια είναι η κατάσταση και πόσα παιδιά φιλοξενούνται σε όλα τα ιδρύματα όλης της χώρας. Ναι. Στα ιδρύματα ανηλίκων όλης της χώρας, που είναι περίπου 60-57 ακριβώς ιδρύματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και περίπου 25 κρατικής πρωτοβουλίας, φιλοξενούνται παιδιά συνολικά 2.800 κατά μία καταγραφή του 2014. Αν αφαιρέσουμε από αυτά περίπου 500 που ανήκουν στο δικό μας κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, τα υπόλοιπα 1.500 αφαιρούμε και από αυτά τα υπόλοιπα, ναι, είναι 1.500-1.400 περίπου τα παιδιά χωρίς προβλήματα, γιατί στο σύνολο των παιδιών βρίσκονται, καταμετρώνται και παιδιά με αναπηρίες που είναι σε ιδρύματα αμιγώς για παιδιά με αναπηρίες, γιατί και σε όλα τα κέντρα υπάρχουν παιδάκια με κάποιες δυσκολίες, όχι τόσο έτσι εμφανείς αναπηρίες. Υπολογίζουμε δηλαδή 1.300 παιδιά βρέφη, νήπια, σχολικής ηλικίας και εφηβικής ηλικίας, που το κύριο ζήτημά τους είναι η έλλειψη οικογένειας. Mm. Προσωρινά δεν μπορούν να βρίσκονται με την οικογένειά τους ή για χρόνια δεν θα βρίσκονται με την οικογένειά τους, επειδή στις σχέσεις της οικογένειας υπήρξε σοβαρή ρήξη. Μπορεί να είναι παιδιά παραμελημένα και κακοποιημένα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, ή μπορεί να είναι παιδιά που οι γονείς αδυνατούν για πολύ προσωπικούς λόγους, όχι μόνο για οικονομικούς, αλλά κυρίως ψυχικούς, συναισθηματικούς, νοητικούς, να ανταποκριθούν στο ρόλο των γονιών. Στο σύνολό τους τα παιδιά που βρίσκονται στο Ίδρυμα τα τελευταία χρόνια είναι παιδιά που οι εισαγγελείς έδωσαν την εντολή να μπουν, ή αρμόδιες δικαστικές αρχές, μετά από δικαστική απόφαση μπαίνουν τα παιδιά σε προστασία από το κράτος. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που ο γονιός πάει και ζητάει τη βοήθεια του Ιδρύματος. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, αλλά είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με τις εισαγγελικές εντολές. Mm. Οι περιπτώσεις εγκατάλειψης σε νοσοκομεία είναι συχνές? Οι περιπτώσεις που ο γονιός δηλώνει έμεσα ότι δεν μπορεί να αναθρέψει το παιδί του σε εκείνη τη φάση, ήταν και παραμένει ακόμη σαν μία δύσκολη κατάσταση. Είναι συχνές οι περιπτώσεις αυτές, αλλά δεν καταλήγει ως εγκατάλειψη. Δεν μπορεί να το εξηγήσουμε έτσι, γιατί είναι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους φαίνεται ότι δεν έχουν παραμείνει κοντά στο παιδί τους. Είναι γονείς που αποέφυγαν έτσι αλλοδαποί, που δεν ξέρουν ότι πώς θα βγάλουν πέρα τα έξοδα για το νοσοκομείο. Είναι εξαρτημένοι γονείς που μετά συνειδητοποιούν τι έκαναν. Είναι ψυχικά άρρωστοι γονείς που έφυγαν επίσης χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τι έχουν κάνει. Πολύ δυσκολεμένοι γονείς. Όταν όμως οι κοινωνικές υπηρεσίες τους βρίσκουν και συνεργάζονται, μπορεί να καταλήξουν να πάρουν το παιδί τους. Σημαντικό. Οπότε τα στοιχεία που δίνονται, και κυρίως με απόλυτα νούμερα, είναι 100, είναι 80, είναι 30, αυτά δεν είναι αρκετά σαφή στοιχεία. Πρέπει κανείς να δουλέψει με μία-μία οικογένεια για να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται, και αυτό είναι που γίνεται στην πράξη. Τώρα, αν κάποιος άνθρωπος θέλει να μπει στη διαδικασία να γίνει ανάδοχος γονιός ή να τεκνοθετήσει, αν το λέμε σωστά, ναι, τι κάνει, που απευθύνεται και ποια είναι τα εμπόδια που συναντά, ας πούμε? Σε εθνικό επίπεδο πρέπει και μπορεί από τον νόμο να απευθυνθεί σε όλα τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας της περιφέρειάς του. Όπου υπάρχει δηλαδή ίδρυμα με παιδιά, μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί και να πάει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να γίνει ανάδοχος γονιός, ή αν υπάρχουν εκεί παιδιά για υιοθεσία, να γίνει μια κοινωνική έρευνα. Στις περιφέρειες, στις κατατόπους περιφέρειες, στα αρμόδια τμήματα κοινωνικής μέρημνας, επίσης μπορεί να υποβάλει αίτημα, και εκείνο μπορεί να παραπεμφθεί, ακόμη και σε ένα δήμο μπορεί να υποβάλει αίτημα, και αυτό το αίτημα παραπέμπεται εκεί που μπορεί να υπάρχουν παιδιά. Για την Αττική, που μπορώ να σας δώσω σαφή στοιχεία, αυτή τη στιγμή έχουμε 481 αιτήσεις καταμετρημένες σήμερα το πρωί, που είναι οι αιτήσεις για υιοθεσία από το 14 και μετά. Είναι οι αιτήσεις δηλαδή που έχουν εγκριθεί για να έχουν ένα παιδί και είναι στη λίστα αναμονής για να υιοθετήσουν παιδί. Είναι οι αιτήσεις που εξετάζονται τώρα ή που θα αρχίσουν να εξετάζονται για να υποδεχθούν ένα παιδί
ως θετή οικογένεια, ως θετή γονείς. Οι υιοθεσίες που γίνονται από το κέντρο μας είναι 70, ενώ οι αιτήσεις που έρχονται, αυτές που σας είπα, οι πολλές αιτήσεις, έρχονται από όλη την Ελλάδα. Παρότι είμαστε σε ένα κέντρο για την Αττική. Αυτό μπορεί να κατανεμηθεί και μέσα από το νέο νόμο θα κατανεμηθεί δικαιότερα κατά τόπους. Δεν θα χρειάζονται οι γονείς να έρχονται από την περιφέρεια για να υποβάλουν ένα αίτημα στην Αθήνα. Θα υπάρξει μια σωστή εμπλοκή όλων των φορέων και των υπηρεσιών τοπικά, ώστε να υπηρετούνται αυτοί οι θεσμοί σε όλη την Ελλάδα. Είναι θεσμοί για όλη την Ελλάδα και όχι για την Αττική. Εκείνο που έχει γίνει στην Αττική, το μεγάλο βήμα του τελευταίου χρόνου, είναι ότι στοχεύσαμε στη διάδοση του θεσμού της αναδοχής, στοχεύσαμε στο να βρούμε νέες οικογένειες και να υποδεχθούν παιδιά, στοχεύσαμε αρκετά οργανωμένα μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος Ανάδοχη Πρώτη Αγκαλιά, που πήραμε τα παιδιά από τα μαιευτήρια όλα, που χρόνια παρέμεναν, χρόνια ήταν η πρακτική να παραμένουν μήνες μέχρι να βρεθεί μια θέση σε ίδρυμα. Είπαμε με απόλυτο τρόπο, ξεκάθαρο τρόπο, ότι δεν θέλουμε να έχει προοπτική το ίδρυμα ένα παιδί που βρέθηκε μόνο του. Μπορεί να έχει την ανάδοχη οικογένεια ως προοπτική και η ανάδοχη οικογένεια να του δώσει την αποκλειστικότητα και την ασφάλεια που χρειάζεται. Και όντως 20 οικογένειες μέχρι τώρα, μέσα αυτό το χρόνο, έχουν υποδεχθεί παιδί ως ανάδοχες. Και κάποια από αυτά τα παιδιά γύρισαν ήδη στην οικογένειά τους ή πήγαν για υιοθεσία από αυτούς που έχουμε στη λίστα. Αν κάποιο παραμείνει και δεν πάει στην οικογένειά του ή σε αναδοχή, γιατί υπάρχουν μια-δυο τέτοιες περιπτώσεις που ακόμη παραμένουν, έχουμε επιλέξει οικογένειες που μπορούσαν να τα υιοθετήσουν αυτά τα παιδιά, ώστε να μην αλλάξουν περιβάλλον. Γιατί ο στόχος δεν είναι να αλλάζουμε οικογένεια, ο στόχος είναι να ενδυναμωθεί αυτός ο σπασμένος δεσμός με την πρώτη οικογένεια, το παιδί να είναι ικανό να κάνει δεσμό και να περάσει αυτός ο δεσμός από την πρώτη οικογένεια που το φρόντισε στη δεύτερη οικογένεια που θα είναι για πάντα η δική του οικογένεια. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το πρόγραμμα. Πάει πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα που υποστήριξε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διαμέσου και των παιδικών χωριών SOS για να αναπτύξουμε την αναδοχή και για τα μεγαλύτερά μας παιδιά, και στο αναρωτήριο Πεντέλης που πράγματι ενίσχυσε πολύ την μετακίνηση των παιδιών από τα μαιευτήρια, έχοντας εκεί μια μονάδα 15 παιδιών για τα παιδιά που έφυγαν και αυτά από τα μαιευτήρια. Έτσι έχουμε στρέψει την προσοχή και την, αν θέλετε, και του κόσμου στην αντίληψη ότι κανένα παιδί δεν χρειάζεται ίδρυμα. Τα παιδιά χρειάζονται οικογένειες. Αυτό είναι που ορίζεται από τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Παιδιών. Και η οικογένεια πρώτα είναι με κάθε τρόπο αυτό που λένε όλα τα δικαιώματα, όλοι οι νόμοι, όλες οι κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην παιδική προστασία των παιδιών εκτός οικογένειας, και αυτό είναι η πεποίθηση δική μας, αυτό που θα υπηρετήσουμε με κάθε τρόπο. Άρα υποστηρίζουμε τη βιολογική οικογένεια και όπου αυτή αδυνατεί μπαίνει αναδοχή και μπαίνει και υιοθεσία. Έχουμε κάνει κάθε μήνα εδώ, κάνουμε συναντήσεις. Με ρωτήσατε πώς μπορεί κάποιος να γίνει ανάδοχος γονιός. Ισχύει ότι κάθε Τετάρτη στις 3:30 εδώ στην Τσόχα 5 στους Αμπελόκηπους μπορεί όποιος πολίτης θέλει να έρθει και να ενημερωθεί τι είναι η αναδοχή και πώς μπορεί ο ίδιος να γίνει ανάδοχος. Παίρνει ένα πακέτο εντύπων που είναι εύκολα και τα αυτονόητα έντυπα, μια αίτηση, ένα βιογραφικό και κάποια ιατρικά πιστοποιητικά που θα συμπληρώσουν οι γιατροί, και τα φέρνει και αρχίζει μια συνεργασία με τους ειδικούς. Αρχίζει συνεργασία με κοινωνικούς λειτουργούς, με ψυχολόγους και με όποιον άλλον από τη διεπιστημονική ομάδα χρειαστεί, που μπορεί να είναι ένας παιδαγωγός, αν υπάρχει ένα παιδί ήδη στην οικογένεια, μπορεί να είναι ένας γιατρός για ένα ειδικό ζήτημα. Τέλος πάντων, η ομάδα αποφασίζει ποιος μπορεί να προχωρήσει. Και οι ίδιοι άνθρωποι αποφασίζουν εδώ που τα λέμε, δεν αποφασίζουν οι ειδικοί για τους ανθρώπους, αλλά γνωρίζοντας το θεσμό, ένα ζευγάρι ή ένα άτομο μπορεί να πει όντως είναι έτσι όπως το φαντάστηκα, μπορώ να συμπερασταθώ σε ένα παιδί, ή δεν είναι έτσι όπως το φαντάστηκα, μπορώ να το αφήσω για αργότερα, ή δεν ταιριάζει στο παιδί μου, θα το ήθελα εγώ, αλλά βλέπω ότι το παιδί μου μπορεί να απειληθεί. Βλέπει στην πράξη ο κάθε ενδιαφερόμενος αν είναι έτσι όπως
προϋποθέτει για να εξελιχθεί η οικογένεια ομαλά και ευχάριστα για όλους, και τότε προχωρούμε σε μια, στην αναδοχή. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς για να γίνει αυτή η οικογενειακή μελέτη μετά από κάποιο χρόνο. Αυτή είναι και η διαφορά. Γίνεται με την άμεσα. Ναι. Αυτή είναι η οικογένεια. Αυτό είναι μια διαφορά. Γίνεται άμεσα αυτή η έρευνα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που θα μπορούσαν να πάνε σε αναδοχή. Όλα τα παιδιά που έχουμε στις μονάδες μας θα μπορούσαν να μετακινηθούν. Και έχετε και μετρήσιμο στόχο, ας πούμε, να μειωθεί αυτός ο αριθμός των παιδιών που παραμένουν στα κέντρα? Ναι, δηλαδή, αν πούμε, θέλετε να. Είπατε πριν ότι είναι τόσα και θέλουμε. Ναι, το 2018. Αν δείτε στην ιστοσελίδα μας στο kkppa.gr, στην κίνηση περιθαλπόμενων, όπως λέγεται, που δίνει στοιχεία για όλες τις μονάδες μας, θα δείτε ότι, ας πούμε, σε μια μονάδα μας που είναι το Κέντρο Βρεφών Μητέρα και που είχε πάντα δύναμη 86 παιδιά τα τελευταία χρόνια, σήμερα έχει 73 παιδιά. Άρα έχουμε 13 κενές θέσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα νούμερο που δεν το υπολογίσαμε ακριβώς όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, αλλά είναι ένα νούμερο που θέλουμε να το βλέπουμε μειούμενο, έχοντας ανταποκριθεί και άμεσα σε όποιο αίτημα μας έρχεται από τα νοσοκομεία. Δηλαδή, κάποια στιγμή πριν το καλοκαίρι, το Αλεξάνδρα και το Έλληνα μας παρέπεμψαν 8 παιδιά μαζί και πραγματικά τα περισσότερα πήγαν σε ανάδοχη πρώτη αγκαλιά. Άλλαξαν λίγο το νούμερο, έγινε 75, πιθανόν το βλέπει κανείς την κίνηση, αλλά αμέσως, επειδή έφυγαν άλλα παιδιά, πάλι ο ρυθμός μειώνεται. Αυτό δεν είναι μόνο μέσα από τα νούμερα, είναι μέσα από την αντίληψη και το στόχο των επαγγελματιών, δηλαδή και η κοινωνική λειτουργία και οι ψυχολόγοι και οι βρεφοκόμοι, και όλοι χαιρόμαστε γι' αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μια επιθυμία που την είχαμε χρόνια, με τους ίδιους εργαζόμενους, και αυτό είναι προς μεγάλη τους τιμή, διότι δεν αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι. Συγκεντρώσαμε τις δυνάμεις μας, βελτιώσαμε λίγο τις πρακτικές μας όσο έπαιρνε βελτίωση, αυξήσαμε το ωράριο όλοι, δεν φεύγει κανείς από την δουλειά του στο κανονικό ωράριο, π.χ. στο μητέρα αν πάτε απόγευμα θα τους βρείτε εκεί. Με όλες αυτές τις εκ των ενόντων μεθόδους προσανατολιστήκαμε σε έναν άλλο τρόπο, είδαμε τα καλά αποτελέσματα αυτού του τρόπου άμεσα, και τώρα είναι μια πρακτική που όλοι επιθυμούν να την υπηρετήσουν. Και με τις επικείμενες παρεμβάσεις του Υπουργείου, τι θα αλλάξει προς το καλύτερο, αν θα αλλάξει? Οι επικείμενες παρεμβάσεις, όπως... Και ποια συμβολή σας, ας πούμε, σε αυτές? Η συμβολή μας είναι μέσα από τις προτάσεις των επαγγελματιών που έγιναν αποδεκτές. Τις έχει λάβει υπόψη του, δηλαδή, το Υπουργείο στη σύνταξη αυτού του νόμου. Όμως, εκείνο που αλλάζει είναι ότι ο νόμος απευθύνεται σε όλη την Ελλάδα, εμπλέκει περισσότερες υπηρεσίες και εμπλέκει υπηρεσίες με πιο ενεργό και ουσιαστικό ρόλο. Δηλαδή, η κοινωνική υπηρεσία των τμήματων της περιφέρειας, από τις κοινωνικές μέρημνες, δηλαδή των περιφερειών, η εμπλοκή των επαγγελματιών είναι πιο ουσιαστική, δεν είναι μία παραπομπή απλή. Παραπέμπω αυτή την περίπτωση του υποψήφιου γονιού ή παραπέμπω την περίπτωση αυτού του παιδιού, έχοντας το ρόλο να παρακολουθεί την αναδοχή των νήπη γιώτα δέλτα, παρακολουθεί και μέσα από τα Μητρώ, έχοντας μια αντίληψη πώς διακινούνται τα αιτήματα, μπορεί να παρακολουθήσει και μια αναδοχή ως το τέλος, να δει τα ευεργετήματα αυτού του θεσμού, αντί του να παραπέμπει παιδιά σε ίδρυμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δηλαδή μια καλή κατανομή των αναγκών και των λύσεων τοπικά. Έχουμε μια πολύ σαφή κατεύθυνση του ποια είναι τα παιδιά, μια σαφή αποτύπωση μέσα από τα Μητρώ των παιδιών, ποια είναι τα παιδιά που χρειάζονται την οικογένεια και αυτούς τους θεσμούς. Πόσα είναι? Μια απόλυτη άμεση καταγραφή. Μπαίνει ένα παιδί σε σύστημα, στο σύστημα της παιδικής προστασίας, και αυτό φαίνεται. Μέσα σε 3-5 μέρες πρέπει να καταγράψει η υπηρεσία ποιο είναι αυτό το παιδί, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, η οικογένειά του, και σταδιακά σε κάποιους μήνες η Διεπιστημονική Επιτροπή, τα συλλογικά όργανα να πούν ότι αυτό το παιδί δεν έχει ελπίδα να γυρίσει στη δική του οικογένεια. Γιατί είναι αυτά και αυτά τα δεδομένα του, δηλαδή έχουν αφαιρεθεί τα γονεϊκά δικαιώματα από δικαστήρια για αυτούς τους ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο, ή έδωσαν συνένεση, άρα πρέπει να περάσει στο Μητρώ για υιοθεσία ή πρέπει να περάσει αντίστοιχα στο Μητρώ για αναδοχή. Αν πρόκειται οι γονείς
για παράδειγμα μια εξαρτημένη μαμά, να μην μπορεί άμεσα να αναλάβει το παιδί της, αλλά να είναι σε πρόγραμμα θεραπείας, γιατί να μείνει το παιδί σε ένα ίδρυμα 2 και 3 χρόνια, γιατί να μην είναι σε ανάδοχη, να πηγαίνει να το βλέπει, είναι αρχιτεί ανάδοχοι στο κέντρο, γίνεται και το ένα και το άλλο σαν πρακτική, ανάλογα με την περίπτωση. Μπορεί να έρχονται στο κέντρο οι ανάδοχοι γονείς με το παιδί και η μαμά να συναντιόνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή και έκτακτα αν χρειαστεί. Και έτσι το παιδί δεν χάνει δεσμούς με την οικογένεια που υπάρχει πίσω και παίρνει από την πρώτη του οικογένεια ότι καλό υπάρχει για να του δώσουν, ανάλογα με τις δυνάμεις του στην κάθε στιγμή, παίρνει την πολύ μεγάλη προσφορά της ανάδοχης οικογένειας που του προσφέρει μια ομαλή οικογενειακή ζωή, παράλληλα παίρνει την αξία ότι συμπαραστέκομαι στον συνάνθρωπό μου, κάποιοι εδώ με στήριξαν στην ανάγκη μου και αυτό είναι μια κληρονομιά διαβίου για το παιδί. Και στη συνέχεια μπορεί να πορευθεί έχοντας την επαφή και με την ανάδοχη οικογένεια που μπορεί να διατηρήσουν μια σχέση σαν συγγενική, σαν νονό, σαν μια τέτοιου τύπου σχέση που καλά είναι να διατηρείται. Εμείς επιθυμούμε και στοχεύουμε στο να διατηρούνται αυτές οι σχέσεις. Άρα πρημοδοτεί την ανάδοχη, ναι, η παρέμβαση και όλη η λογική. Ναι, όλη η λογική πρημοδοτεί την ανάδοχη, πρημοδοτεί το δικαίωμα του παιδιού να είναι σε αντί οικογένεια αντί στο ίδρυμα. Ναι.